Στο βίντεο αυτό θα περιγράψουμε τη διαδικασία αλλαγής προφίλ της υπηρεσίας Safe Internet της Ethernet. Αφού μεταβούμε στο περιβάλλον διαχείρισης της υπηρεσίας στη διεύθυνση safeinternet.cethernet.com.cy, θα πρέπει να συνδεθούμε με το Cethernet email μας και τον κωδικό μας. Πατώντας το κουμπί προφίλ, στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορούμε να δούμε αναλυτικά ποιες κατηγορίες είναι φραγμένες σε κάθε προφίλ, ποιες μερικώς φραγμένες και ποιες όχι. Κάνοντας κλικ σε κάθε μία από τις κατηγορίες, φαίνονται οι υποκατηγορίες της και δίπλα σε κάθε υποκατηγορία, λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της. Στην αριστερή πλευρά της αρχικής οθόνης υπάρχει η λίστα με τις επιλογές μας. Μπορούμε να αλλάξουμε το προφίλ μας οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλήκτρο. Για να δούμε ξανά τις κατηγορίες που είναι φραγμένες στο κάθε προφίλ, πατάμε το σχετικό σύνδεσμο. Αφού επιλέξουμε το προφίλ που θέλουμε ανάλογα με τις δικές μας ανάγκες, πατάμε ενεργοποίηση. Το νέο προφίλ θα ενεργοποιηθεί σε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο μέσω του ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου του υποστατικού μας. Έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε άσπρες και μαύρες λίστες, προσθέτοντας το σύνδεσμο συγκεκριμένων ιστοσελίδων που θέλουμε στην αντίστοιχη λίστα. Εάν, για παράδειγμα, προσθέσουμε μία ιστοσελίδα στη μαύρη λίστα, τότε η πρόσβαση σε αυτήν δεν θα επιτρέπεται, ανεξάρτητα από το ποιο προφίλ έχουμε ενεργοποιημένο τη δεδομένη στιγμή. Αντίστοιχα, προσθέτουμε ιστοσελίδες στην άσπρη λίστα, εάν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές, έστω και αν εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες που μπλοκάρονται από το προφίλ μας. Εάν θέλουμε να απενεργοποιήσουμε εντελώς το φιλτράρισμα της υπηρεσίας προσωρινά, μπορούμε να το κάνουμε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας. Για πληροφορίες, προσφορές και τεχνική υποστήριξη, ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter ή καλέστε το κέντρο τηλεξυπηρέτησης 132.